Τα λέμε, ευχαριστούμε. Γιάννη, Μάνταλος. Άμα δεν σας δω, τον εσένα θα σε δω και τον Γιάννη. Άμα δεν σε δω, την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Άιντε, γεια σας. Φεύγουμε για την πίστα. Μόλις μας ξεφορτώσανε στην πίστα. Θα μπούμε να κάνουμε κανένα δυο περάσματα. Όχι στην πίστα μέσα που θα είναι η διαδρομή του αγώνα, αλλά σε μια διπλανή διαδρομή για να δοκιμάσει λίγο ο Παύλος το αυτοκίνητο. Αλλά οι αναποδιές δεν σταματάνε, γιατί με το που σηκώσαμε το αυτοκίνητο για να δούμε τα λάστιχα, διαπιστώσαμε ότι ήταν κομμένο το top mount το πίσω. Θα γίνει μια πατέντα και θα γίνει καλύτερο. Δεν πειράζει, μικρή ζημιά. Θα γίνει πατεντούλα και θα πάμε να κάνουμε περάσματα. Το θόρυβο παρούσε, εγώ τρομάζω. Καλώς! Καλώς! Πες πολλές εντυπώσεις, περάσματα. Εντάξει. Πήρε δύναμη. Πήρε αρκετή δύναμη. Εγώ στην αρχή περίμενα πως δεν θα πηγαίνει έτσι. Δεν θα πηγαίνει έτσι. Και μόλις, να σε πω και κάτι. Και μόλις έμαθα πως είναι 0.8. Ναι, είναι 0.8. Δεν το σηκώσαμε ακόμα. Τώρα θα το βάλουμε λίγο στο 1-2. Εγώ πιστεύω ότι θα πιέσει τα βρακιά του. Εσύ θα πεις μέσα. Εγώ δεν μπαίνω μέσα στο 1-2. Τότε μη μιλάς ότι θα πιέσει τα βρακιά. Θα σε δω τώρα. 1-2. Και επόμενη δοκιμή, να δούμε ότι δουλεύουν όλα ok και να μας πεις μετά εντυπώσεις, τι κάναμε τελικά. Να δούμε, έχει διαφορά το αυτοκόλλητο του Νίκ.
Και ναι. Και απ' έξω φαίνεται η διαφορά νομίζω. Καλώς. Τέλος για σήμερα η προπόνηση. Όλα καλά. Αποφασίσαμε να μην το βάλουμε στη μεγάλη πίεση γιατί σπινιάρει πάρα πολύ. Θα το έχουμε στη μικρή αύριο. Να το δοκιμάσουμε και στην άλλη την πίστα. Αλλά μάλλον εκεί θα καταλήξουμε. Και ερχόμαστε αύριο στον αγώνα. Καλημέρα. Πες καλημέρα ρε. Καλημέρα. Μέρα αγώνα. Έτοιμος. Έχουμε ετοιμάσει το αυτοκίνητο. Περιμένουμε να γίνει το briefing. Να δούμε τι θα ζητήσουν οι κριτές. Και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Έχουμε μαζί μας το Χαράλαμπο τον Χρυσανθόπουλο. Τι κάνουμε. Πολύ ωραία. Δροσούλα εδώ. Νομίζω ο πιο ενεργός Έλληνας drifter. Για δύο χρόνια σήμερα. Πώς θα βλέπεις τα περάσματα, δύσκολα? Όχι, δυσκολία δεν πιστεύει. Θέλει δύναμη. Θέλει δύναμη και εδώ γιατί κάνουμε πιο πολύ λάθος. Κινήσω το σύντομα. Κάνουμε τάκι, τάκι. Άμα δεν πας καλά δηλαδή στην είσοδο, το χάνεις μετά. Βέβαια, πρέπει να δεις εκεί που πρέπει, να μην γωνιάσεις πολύ εδώ, στο πρώτο. Ναι. Εδώ, γιατί μετά δεν σε φτάνει μέχρι, είναι πολύ μεγάλη. Η απόσταση από μια στην άλλη. Πρέπει να μπεις. Πριν έκανε και πολύ ωραία πέρασμα και πριν. Και γωνιασμένο. Ναι. Δηλαδή τώρα. Δεν ξέρω πώς περνάει από την είσοδο όμω. Και η είσοδο στην δηλαδή, με μεγάλη γωνία. Οποιοδήποτε ρηπάνω. Κοίτα. Έχουν πάντω ωραία ροή. Ναι, ναι. Προπόνηση δηλαδή. Καλή. Αλλά 500 σίγουρα. Ναι, συν. Και κότσια. Εννοείται κάτι. Ήθελε διόρθωση και τόσο, δεν πιστεύω. Και ναι, ο λόγος που είχαμε την έξοδο, ο οποίος φτιάχτηκε, είναι ένα κομμένο ημιαξόνιο. Που εξέρευε στα γρήγορα, το άλλαξαμε. Βενζίνες, έλεγχο, έτοιμος και βαθμολογημένος.
είναι μια Xonio μπαμ μπαμ. Δεν μπορείς να μπεις, WRC service έτσι. Σε ούτε δύο λεπτά. Το αλλάξαμε όλα, ok, φεύγουμε για βαθμολογημένο. Στο λάστιγο. Αλλάξαμε μπαμ μπαμ το λάστιγο. Πάμε για δεύτερο βαθμολογημένο. Πιστεύω να πάρουμε μια βαθμολογία για να έχει ουσία και η αυριανή μέρα. Να μην έρθουμε μόνο στα θεατές. Να πάμε και στα διπλά δηλαδή. Πάμε να δούμε το δεύτερο. Πολύ έντονος έτσι ο Σαμαράς, πολύ καλός, μαχητικός, 102 χιλιόμετρα είσοδο. Να δούμε βαθμολογία, εμένα μ' άρεσε πάντως. 102 χιλιόμετρα είσοδο. 65 βαθμούς. Και αύριο εδώ δηλαδή στις μάχες πιστεύω θα μας πούνε στο τέλος. Αλλά νομίζω ότι και αύριο θα δούμε διπλά περάσματα. Τελείωσαμε βαθμολογημένα και πάμε να δούμε τους δύο πρώτους, semi pro και pro. Δυο πρωτιές. Όλα καλά. Δυο πρωτιές, semi pro πρώτο βαθμολογημένο ο Ηλίας ο Γρίλης. Και με το ίδιο αυτοκίνητο ο Σταύρος πρώτο βαθμολογημένος στην κατηγορία Pro. Έχουν αφήσει ελεύθερα προπόνηση για διπλά, για αύριο. Και ο Παύλος θα κάνει λίγη προπόνηση με διπλά. Οπότε βλέπουμε περάσματα διπλά. Και τελειώνουμε νομίζω για σήμερα. Πώς είδες τις πιτσιρικάδες? Εντάξει, αφού το σώσανε. Καλημέρα. Σήμερα η μέρα του αγώνα και των διπλών περασμάτων. Εμείς έχουμε έρθει από τα Χαράματα να ανοίξουμε την πίστα. Γιατί όποιος ξέρει τον πατέρα μου, φαντάζεται από τι ώρα μας ξυπνάει. Δεν είναι κανένας εδώ. Μόνο εμείς και η security. Και θα περιμένουμε να γίνει το briefing. Να δούμε με ποιον θα τρέξει ο Παύλος και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Τα μάξι δούλευε καλά. Μια μικρή ζημιά που έβγαλε χθες, αλλά σήμερα θα τη φτιάξουμε. Οπότε περιμένουμε να ακούσουμε τα ζευγάρια, να δούμε τις μάχες και ό,τι γίνει. Πάμε. Και αφού τελείωσε και η ενημέρωση στο briefing, εγώ πάω να πάρω θέση, να δω από πάνω. Ο καιρός ρίχνει που και που καμιά ψυχάλα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βρέξει. Για να μπορούμε να δούμε καπνό. Και με το που πήραμε θέση, να δούμε λίγη προπόνηση, έπιασε βροχή και κάτω είναι σαπούνι. Περιμένουμε να δούμε περάσματα. Ο Ντέιβιντ Καβαλιό και τον Σαμαρά. Ευτυχώς ο Παυλάρας κάτι κάνει. Άγιο Τσόλας. Ευελπιστώ να το βρει γιατί από θέση. Πρέπει να περιμένει λιγάκι ο Τσόλας. Παρακαλούσε για βροχή σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Μπάμπης Χρυσανθόπουλος. Συμβουλές στον Παύλο για την βροχή. Δεν μοιάζεις πολύ, πρέπει στο εκεί. Μισή-μισή και μετά στο λίγο κοντά πέταγμα. Έτσι να πάτε. Ναι, για να φτάσεις. Δεν φτάνεις αλλιώς, αλλά μην πας πολύ νωρίς κοντά στο τοίχο. Κατάλαβες σε λέω. Δώσε Παύλος, δώσε το, κράτα το.
μπράβο, μπράβο. Πρώτο πέρασμα 10-0 υπέρ του Παύλου, λόγω τετακέτου πίσω. Πάμε να δούμε το επόμενο πέρασμα. Δώσ' το ρε Παύλος! Δώσ' το! Μπράβο Παυλάρα, μπράβο, 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 μπράβο. Ξανά 10-0. Περνάμε στην επόμενη μάχη. Οπότε συνεχίζουμε. Αναμονή για την επόμενη μάχη. Παύλος Σαμαράς με τον Ηλία τον Γρίλη. Έχω αλλάξει και θέση. Από το 79. Για καλύτερο πλάνο, πιστεύω. Οπότε πάμε να δούμε τη μάχη. Έτσι ένα τροχόρεμα. Κιανού. Του Παύλου. Τεν κούρβα ρε. Μπορεί. Μα γιατί. Ω, είναι ένα τροχόρεμα. Ω. Α, ήταν ποδά. Νόμιζα του Παύλου ήτανε. Και εγώ του Παύλου νόμιζα. Ναι, και εγώ νόμιζα του Παύλου. Και μετά από αυτό το πέρασμα πάμε στο τελικό για 1-2. Ό,τι και να γίνει είμαστε βάθρο. Οπότε μένει να δούμε τον τελικό. Και αν έρθει και η πρώτη θέση, καλώς. Αλλιώς και με αυτό είμαστε ήδη πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Πιστεύω το ίδιο και ο Παύλος. Οπότε μένει να απολαύσουμε τον τελικό. Λοιπόν, αφού είδαμε και τα περάσματα και μόλις έμαθα ότι είχε πρόβλημα και η μηχανή, τι κάναμε? Όλα καλά. Εκτός από τη μηχανή είχε και οι αλικοθεριστήρες. Δεν έβλεπα τίποτα μπροστά μου. Βάθρο! Τίποτα, βάθρο, ναι. Βάθρο! Ναι, ρε. Βάθρο! Ναι, δεύτερη θέση. Τέλεια. Παίρνουμε κυπελάκι, Ελλάδα! Βάθρο! Νομίζω κλείσαμε πολύ ωραία. Περιμένουμε την απονομή. Βοήθα λίγο εδώ, πάω στο ξενοδοχείο, πάνε να αλλάξω και θα έρθω. Θέλω και εγώ να αλλάξω και τα παπούσια μου, έγινε λούτσα. Αφού πήγαμε να αλλάξουμε, ήρθαμε για το κυπελάκι. Για πάμε. Άγιε Παυλάρα.